Εικόνες καταστροφής και απόλυτου χάους στην νοτιοανατολική Τουρκία και τη Συρία, όπου σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια των χιλιάδων πεσμένων κτηρίων που άφησε πίσω το φωνικό σεισμός των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και ο δεύτερος, σχεδόν ίδιου μεγέθους, αρκετές ώρες μετά την πρώτη δόνηση. Εγώ είμαι τώρα στο κέντρο της πόλης. Στο κέντρο της πόλης έχει καταρρεύσει ένα κτίριο και μία οικοδομή έχει ραγίσει στη μέση, αυτό που είδα. Νωρίτερα δεν είχα περάσει από αυτόν τον δρόμο και δεν το είχα δει. Αλλά τώρα αυτό που ένιωσα πραγματικά ήταν απίστευτο. Υπάρχει απόλυτος πανικός, ναι, γιατί βλέπω ότι ο κόσμος, καταρχήν όλα τα βενζινάδικα έχουν τεράστιες ουρές. Ο επίσημος αριθμός των νεκρών και των τραυματιών και στις δύο χώρες διαρκώς αυξάνεται, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να αναμένει σημαντική αύξηση τα επόμενα 24 ώρα. Από τους περισσότερους από 100 μετασεισμούς, περίπου 3.500 κτίρια έχουν καταρρεύσει. Είναι δύσκολο να το συλλάβω ανθρώπινο νου, αλλά δεν καθόλου απίστευτο, και αυτό γιατί προφητικά νομίζω μιλούσα και έλεγα το πρωί ότι το συγκεκριμένο ρήμα είναι μια εκτεταμένη εξυγενή ζώνη. Και επειδή βλέπουμε ότι στην παλά κομμάτια υπάρχει δραστηριοποίηση, δεν είναι καθόλου περίεργο που ένα παλά κομμάτι του ρήματο που δεν έχει σπάσει έσπασε με ένα ισχυρό μετασυσμό. Να προειδοποιήσω ότι αυτό μπορεί να γίνει και στι επόμενε ημέρε ή και μήνε. Να θυμίσουμε ότι το 99 ο σεισμό στην Οικομίδια, μήνε μετά, είχε τον Εύρο συνοδευτεί από ένα σημείο 7,1 στον Πολού, ο οποίο ήταν εκατοντάδε χιλιόμετρα μακριά. Περίπου 10.000 άνθρωποι επανδρώνουν τα κλιμάκια έρευνας και διάσωσης που επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές. Οι χαμηλές θερμοκρασίες συνιστούν μία ακόμα πρόκληση για τους διασώστες, που περιγράφουν ότι εκατοντάδες χιλιάδες πληγέντων έχουν μείνει εκτεθειμένοι σε σχεδόν πολικές συνθήκες και ισχυρές βροχές. Ο σεισμός είναι ο χειρότερος που έχει πλήξει την περιοχή αυτών των αιώνα. Θα έχουμε πολύ μεγάλη εκατόμβη θυμάτων εκεί κάτω, για λόγω της, όπως είπα και πιο πριν, της ποιότητας των κτηρίων. Και να καταλάβουμε πάλι, το τονίζω, το ρήγμα αυτό που έγινε είναι το λεγόμενο ρήγμα της Ανατολικής Ανατολίας. Δεν έχει καμία σχέση, μα καμία σχέση με το ρήγμα της, Βορείου Ανατολίας, το οποίο επηρεάζει τον αναδικό χώρο. Είναι ένα ρήγμα το οποίο, πάνω στο οποίο κινείται η Τουρκία σαν σφήνα προς τις μας, και είναι το όριο μεταξύ Αραβίας και Τουρκίας. Εκεί πάνω λοιπόν σε αυτή την περιοχή έγινε ο σεισμός. Και το ρήγμα αυτό έχει καμία κατευθυντικότητα, με καμία σχέση προς την Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, η απόσταση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αν και ο σεισμός έγινε σε τόσα 600 χιλιόμετρα περίπου, η απόσταση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η Ελλάδα έστειλε στη γειτονική χώρα μεσέ 130 από την Ελευσίνα ομάδα 21 πυροσβεστών από την πρώτη ΕΜΑΚ με δύο διασωστικούς σκύλους και ειδικό διασωστικό όχημα. Μαζί τους θα είναι 5 γιατροί και διασώστες από το ΕΚΑΒ, αλλά και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας αμέσως μόλις ενημερώθηκε για το φωνικό σεισμό. Πάμε στην Τουρκία με την ΕΜΑ και το ΕΚΑΒ. Ο κύριος Πρωθυπουργός έδωσε εντολή άμεσα να μεταβούμε στην γειτονική χώρα, προκειμένου να αναλάβουμε επιχειρησιακό, επιστημονικό και τεχνικό έργο. Βεβαίως είναι στην περιοχή και περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερους σεισμούς. Στην ευρύτερη περιοχή ενεργοποιήθηκε ένα ρήγμα της τάξης των 500 χιλιόμετρων από την Κύπρο, σχεδόν από τη θάλασσα της Κύπρου, ανοιχτά της Αγίας Νάπας, μέχρι και τη Βόρεια Θάλασσα και τη Μαύρη Θάλασσα, συγγνώμη.